εμπειρία του άλλου. Λοιπόν, το πρώτο περιστατικό, θα διαβάσω απλώς το ιστορικό. Είναι ένας άνδρας 56 ετών με κυρίαρχο σύμπτωμα την νυχτουρία. Παράλληλα, αιτιάται για συχνουρία, επιτακτικότητα, επιτακτική ακράτεια, ουρεί περίπου κάθε μία ώρα την ημέρα και κάθε μία με δύο ώρες τη νύχτα. Αρκετές φορές την εβδομάδα εμφανίζει επιτακτική ακράτεια με απώλεια μερικών σταγόνων. Η ροή των ούρων είναι αδύναμη, διακοπτόμενη και στο τέλος σταγονοειδής. Το IPSS είναι ψηλό, είναι 27. Τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον έχει αυξημένο PSA, 6,4 νανογράμμα ανά ml, μετά έγινε 7, μετά πήγε 6,3 και μέχρι στιγμής έχει κάνει 2 φορές βιοψίες στον προστάτη, από 8 κομμάτια η κάθε βιοψία. Η πρώτη φορά έγινε, η βιοψία έγινε πριν από 18 μήνες και η δεύτερη πριν από 6 μήνες. Και ήταν και οι δύο αρνητικές για κακοήθεια. Βρίσκεται σε θεραπεία με τάμψουλοσίν εδώ και 6 χρόνια και εδώ και 6 μήνες ο γιατρός του του προσέθεσε και φιναστερίδη. Δηλώνει ότι είδε κάποια βελτίωση στην φαρμακευτική αυτή θεραπεία, αλλά αναζητά μια θεραπεία η οποία θα τον βοηθήσει με την νυχτουρία, η οποία τον επηρεάζει στην καθημερινή ποιότητα της ζωής του και προκαλεί και υπνηλία και ένα αίσθημα κόπωσης. Τον κουράζει το γεγονός ότι πρέπει το βράδυ να ξυπνήσει συχνά. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι το επόμενο βήμα είναι η κλινική εξέταση. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι όλοι μας, όταν θα μας έρθει ο άρρωστος και θα δούμε ένα τέτοιον άρρωστο, το πρώτο πράγμα το οποίο θα κάνουμε, και δεν νομίζω ότι έχει να ρωτήσουμε τίποτα εδώ, θα προχωρήσουμε εμπρός. Εντάξει. Θα κάνουμε μία δακτυλική εξέταση. Η δακτυλική εξέταση μας δείχνει ότι είναι ένας μεγάλος προστάτης, ο οποίος όμως είναι ομαλός, χωρίς ψηλαφυτά οζίδια. Και γράφουμε εδώ πέρα ότι έγινε και νευρολογική εξέταση που ήταν φυσιολογική. Και εδώ θα ξεκινήσω, γιατί όπως είπα θα πρέπει να ανοίξουμε τα χαρτιά μας και να μην κοροϊδευόμαστε. Αν με ρωτήσετε στην πράξη σε πόσους αρρώστους κάνω νευρολογική εκτίμηση που έρχονται με ένα τέτοιο ιστορικό, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής και θα σας πω σχεδόν ποτέ. Εδώ όμως, επειδή είναι ένα διδακτικό περιστατικό, λέμε ότι έγινε νευρολογική εξέταση που ήταν φυσιολογική, ο τόνος του σφινκτήρα του ορθού, το βόλβο σειραγκώδες αντανακλαστικό και η περιπροκτική αισθητικότητα ήταν φυσιολογικές, και αυτά τα τονίζουμε και τα λέμε από την αρχή για να μην ξεφύγει η συζήτηση προς κάποια νευρολογική πάθηση. Το ερώτημα λοιπόν είναι, και εδώ θέλω παρακαλώ και τη δική σας την άποψη, ποιο είναι το επόμενο βήμα το οποίο θα κάνετε, κύριε Σπιώτη. Ένας υπέρηχος είναι ένα πράγμα το οποίο θα ζητήσουμε. Άλλες εξετάσεις. Ένα ουροφλόου, 2, πολύ σωστά. Γενική ούρων, καλλιέργεια ούρων, πολύ σωστά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα πιο απλά στα πιο σύνθετα. Γενική ούρων είναι φυσιολογική. Καλλιέργεια ούρων είναι στήρα. Από τις εξετάσεις των ούρων υπάρχει κάτι άλλο το οποίο ίσως θα μας ενδιέφερε σε έναν άρρωστο που έχει έντονα ερεθιστικά συμπτώματα. Πολύ σωστά. Τι είναι αυτό που θέλουμε να αποκλείσουμε, μία σπάνια περίπτωση, να έχει ο άρρωστός μας ένα καρκίνωμα in situ. Το 5 και το 6 το έχετε ήδη πει και θα σας το δείξω. Είναι η ροή των ούρων και το υπέρηχο. Σαν 4 όμως, και θέλω να σταθώ λίγο, είναι μια εξέταση στην οποία δεν την κάνουμε. Δεν την κάνω, το λέω καθαρά. Αλλά ίσως θα έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να την κάνουμε, γιατί μπορεί να μας βοηθήσει. Και αυτό είναι το ημερολόγιο ούρησης. Είναι κάτι που εδώ στην πατρίδα μας, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά δεν έχει περάσει, δεν έχει καθιερωθεί. Το θεωρούμε ότι είναι λίγο πολυτέλεια. Και τι σημαίνει ημερολόγιο ούρησης? Μας ενδιαφέρει να μετρήσουμε μέσα σε ένα 24ωρο ποιος είναι ο συνολικός όγκος των ούρων, 1170, ποιος ήταν ο συνολικός αριθμός των ουρήσεων, πρωί και βράδυ, ήταν 18. Να μετρήσουμε την ποσότητα των ούρων κατά τη διάρκεια της ημέρας, 750,
Ο αριθμός των ημερήσεων ουρήσεων 14, τη νύχτα 420, σηκώθηκε κατά μέσον όρο τη νύχτα 4 φορές. Ο μέγιστος όγκος ούρησης από όλες αυτές τις ουρήσεις ήταν 120, δεν ήταν ιδιαίτερα ψηλός. Και τελικά, από αυτές εδώ τις μετρήσεις, βγαίνει ένας δείκτης που στην πράξη, επαναλαμβάνω, δεν τον κάνω, για να μην κάνω τον έξυπνο, είναι ο δείκτης νυχτερινής πολυουρίας. Και πώς βγαίνει αυτός ο δείκτης? Διαιρώντας τον όγκο των ούρων της νύχτας με το συνολικό. 420 προς 1170, και αυτό μας δίνει μία αίσθηση το αν τα συμπτώματα που έχει αυτός ο συγκεκριμένος ασθενής, ο οποίος έχει ένα μεγάλο προστάτη, αλλά βασικά παραπονείται για νυχτουρία. Εάν λοιπόν εδώ πέρα έχουμε έναν δείκτη που το φυσιολογικό περίπου είναι μέχρι 0,33, μας δίνει μία αίσθηση, και θα το ξανακουβεντιάσουμε σε λίγο, να μην σταθώ τώρα εδώ. Μου ζητήσατε πολύ σωστά μία ροή ούρων. Ο άρρωστος αυτός ο συγκεκριμένος έχει ένα Qmax 5 μέλανα σεκόντ, voided volume 110 και υπόλοιμα ούρων 87 ml. Θυμάμαι όταν εκπαιδευόμουν, τουλάχιστον μας έλεγαν ότι για να είναι αξιόπιστα αυτά τα στοιχεία, πρέπει ο συνολικός voided volume, δηλαδή και το υπόλοιμα ούρων, να είναι πάνω από 200 ml ή 250. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει σαν... Δηλαδή ότι αν έχεις πολύ μικρούς όγκους, πιθανόν να μην σου δίνει καλή... Είναι σωστό. 250 νομίζω ότι είναι λίγο μεγάλο το νούμερο. Είναι 150, 120, κάπου εκεί. Αλλά αυτός ο συγκεκριμένος ασθενής, όπως έδειξα και στο σχεδιάγραμμα το προηγούμενο, η μεγαλύτερη ούρηση στην οποία μπορούσε να κάνει ήταν 110-120 ml. Μία μικρή λεπτομέρεια που νομίζω ότι είναι σημαντικό, είναι πώς μετράμε το υπόλοιμα των ούρων μετά την ούρηση. Δηλαδή, μας έρχεται ένας άρρωστος, πάρα πολύ συχνά το βλέπουμε κάθε μέρα, και μας φέρνει ένα υπερηχογράφημα. Δεν μιλάμε βέβαια, εδώ έχει γίνει η μέτρηση του υπολείμματος ουροδυναμικά, αλλά απλώς κάνω μια μικρή παρένθεση για την μέτρηση του υπολείμματος, διότι πολύ συχνά μπαίνει η ένδειξη της χειρουργικής επέμβασης, επειδή ο άρρωστος έρχεται με ένα υπέρηχο, το οποίο μας λέει ότι έχει υπόλοιμα 250 ή 300 ml. Είναι αξιόπιστη αυτή η μέτρηση? Έχω προσέξει τελείως εμπειρικά, δηλαδή, ότι πολλές φορές στα διάφορα διαγνωστικά κέντρα, επειδή έχουν πολύ κόσμο, αφήνουν τους ασθενείς και περιμένουν πολλή ώρα. Πάρα πολύ σωστό. Συμφωνούμε απόλυτα. Κρατιούνται, ζορίζονται, σφίγγονται, με αποτέλεσμα μετά να. Άρα να είμαστε λίγο αποδυναμώνεται η ουροδοχοσκιστή, να μην μπορούν να ουρήσουν καλά. Συμφωνώ απόλυτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πολλές φορές σου λέει, βγήκα από το ιατρείο του γιατρού και πήγα μετά στη γωνία και έβγαλα λατώσα. Αυτό πολύ δηλαδή, σωστό. Άμα τον άφηνε να περιμένει να. Πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Λοιπόν, και εδώ έχουμε το διακοιλιακό υπερηχογράφημα, το οποίο το ζητήσατε. Και τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε, είναι αυτονόητο, ότι έχουμε έναν άρρωστο, ο οποίος έχει έναν προστάτη και βασικά έχει έναν πολύ μεγάλο μέσο λοβό, ο οποίος προβάλλει μέσα στην κύστη. Και εδώ απλώς να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο, να είμαστε πάντα λίγο επιφυλακτικοί στην μέτρηση του όγκου του προστάτη, διότι γίνεται πολύ εύκολα λάθος στους ασθενείς και πέφτει πολύ έξω ο ακτινολόγος, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, όταν έχουμε έναν άρρωστο με έναν μεγάλο μέσο λοβό, διότι δεν γίνεται σωστά και δεν συμπεριλαμβάνεται και ο μέσος λοβός στον υπολογισμό του μεγέθους. Το ερώτημα λοιπόν είναι, εδώ λοιπόν, σαν συμπέρασμα για να προχωρήσουμε, έχουμε μία φυσιολογική γενική ούρων, στήρα μικροβίων, δεν έχουμε από την κυταρολογική στοιχεία κακοήθειας. Η ούρησή του είναι σαφώς αποφρακτική και με το υπέρηχο βλέπουμε έναν προστάτη, ο οποίος είναι μεγάλος και έχουμε ένα μέτριο υπόλοιμα και μία κύστη προσπαθίας. Το ερώτημα λοιπόν είναι, έχουμε ικανοποιητικές πληροφορίες για να αποφασίσουμε την περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση αυτού του ασθενούς? Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελε κάποιος να ζητήσει? Στο πλαίσιο έτσι της τελειότητας, ναι, θα έπρεπε ίσως να κάνουμε και μία αδρά νεφρολογική εξέταση. Συγγνώμη, αδρά? Εξέταση της κατάστασης του νεφρικής λειτουργίας. Μάλιστα. Δηλαδή μία ουρία κρεατινίνη θα μας βοηθούσε ακόμη καλύτερα. Ωραία. Είναι και αυτό μία από τις εξετάσεις οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν.
Υποθέτουμε λοιπόν ότι είναι φυσιολογική ουρία και η κρεατινίνη. Παρακαλώ. Σε έναν προστάτη πάνω από 100 ml, πόσο ασφαλής αισθάνεστε με τις δύο αρνητικές βιοψίες? Πολύ σωστά. Το έχω στις επόμενες διαφάνειες και θα το κουβεντιάσουμε. Κύριε, παρακαλώ. Στα slides μας δώσατε, γράφει 60 ml. Ναι. Εδώ γράφεται 100. Το αλλάξαμε, γιατί ναι, ο κύριος Μουτζούρης, πολύ σωστά, χθες που τα είδαμε, μου έκανε την παρατήρηση, αν δείτε προς το τέλος όσο πηγαίνει, ότι ήταν λάθος το 60 και νομίζω ότι έχει δίκιο, γιατί όπως θα δείτε στο τέλος, ο προστάτης ήταν σαφώς πιο μεγάλος και γι' αυτό το αλλάξαμε και το κάναμε 100. Ευχαριστώ. Αντρέα, ναι. Να ρωτήσω κάτι από όλοι. Εσείς που έχετε κάνει και τόσο χρονικό, διάστημα στα guidelines, τις χρειαζόμαστε όλες? Δηλαδή, αν εγώ δεν έκανα, για παράδειγμα, ένα διακοιλιακό υπερηχογράφημα, θα ήμουν λάθος? Εξαρτάται από το ποια είναι η σκέψη σου για τη θεραπευτική αντιμετώπιση αυτού του ασθενούς. Εάν δηλαδή, και αυτό θα εκτυλιχθεί λίγο όσο προχωράει το περιστατικό, νομίζω ότι αν έχεις ένα περιστατικό μπροστά σου που ευθύς εξ αρχής έχεις την αίσθηση ότι αυτός ο ασθενής θα ακολουθήσει μια συντηρητική θεραπεία, εκεί να το συζητήσουμε. Αλλά εάν έχεις την αίσθηση, που εδώ έχουμε την αίσθηση, ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άρρωστο, ο οποίος είναι αποφρακτικός και έχει έναν μεγάλο προστάτη, νομίζω ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων εδώ μέσα, προτού πάρουν την οποιαδήποτε απόφαση, θα ζητήσουν και ένα υπέρυγο. Ένα χαρακτηριστικό για αυτόν τον άρρωστο και νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε εδώ. Δηλαδή, προτού προχωρήσουμε, θα πρέπει να ξανακουβεντιάσουμε με τον άρρωστο και να τον ρωτήσουμε από όλα αυτά τα προβλήματα και τα συμπτώματα που έχει τελικά, ποιο είναι αυτό το οποίο σε ενοχλεί παραπάνω. Και ο συγκεκριμένος ασθενής ανέφερε ότι ήταν η νυχτουρία. Και να ρωτήσω τώρα εδώ πέρα, κατά την άποψή σας, ποιο είναι ένα από τα, μάλλον ποιο είναι το συνηθέστερο αίτιο της νυχτουρίας σε αυτόν τον συγκεκριμένο τον ασθενή? Ποιο μπορεί να είναι? Συζήτηση κάνουμε, δεν υπάρχουν απόλυτες αλήθειες. Συγγνώμη. Ο μέσος ή απόφραξης. Άλλη άποψη. Το υπόλοιμα, ναι. Το υπόλοιμα είναι μικρό. Μάλλον εγώ θα γραφτεί πολύ κάποια υπερλειτουργικότητα. Κάποια. Πολύ σωστά. Άρα υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία μπορούμε να σκεφτούμε, αλλά να μην ξεχνάμε την νυχτερινή πολυουρία, η οποία είναι κάτι το οποίο μας ξεφεύγει συχνά και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει πάντα να το θυμόμαστε. Το 47% σε αυτές τις περιπτώσεις των ασθενών, η αιτία της νυχτουρίας είναι η νυχτερινή πολυουρία. Και το επόμενο ερώτημα είναι, και το τονίσαμε και το είπαμε λίγο πιο πριν και θα το ξανααναφέρουμε τώρα, είναι ποιο είναι το καλύτερο διαγνωστικό εργαλείο για την διαφορική διάγνωση των αιτίων της νυχτουρίας. Και εδώ είναι αυτό το οποίο συζητήσαμε πριν, ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το διάγραμμα, να κάνουμε αυτή τη διαίρεση και να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν άρρωστοι οι οποίοι το βασικό σύμπτωμα το οποίο έχουν, μπορούμε να τους βοηθήσουμε με πολύ απλούς τρόπους. Να τους συστήσουμε να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουν υγρά. Τους λέμε πιες από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, μέχρι το απόγευμα, αλλά μετά το απόγευμα συγκρατήσου, διότι αυτό θα σε βοηθήσει να κοιμηθείς περισσότερες ώρες το βράδυ. Ένα άλλο είναι να ρωτήσουμε αν παίρνουν φάρμακα για καρδιολογικές παθήσεις ή για υπέρταση. Και αν υπάρχουν πολλοί ασθενείς οι οποίοι το βράδυ πριν κοιμηθούν παίρνουν και ένα διουρητικό. Και μπορεί από αυτό και μόνο από αυτή τη λεπτομέρεια να μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Και με βάση τη βιβλιογραφία, αν με ρωτήσετε αν το έχω κάνει ποτέ δεν το έχω κάνει, θα μπορούσε κανείς να χορηγήσει και δέσμο πρεσίνη. Στο συγκεκριμένο άρρωστο, για να προχωρήσουμε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχει αποφρακτική ροή και έχει χαμηλούς όγκους ούρησης, το οποίο σημαίνει ότι υποψιαζόμαστε έντονα ότι υπάρχει είτε υποκυστικό κόλλημα, είτε κάποια βλάβη στον εξωστήρα. Και για να κάνουμε την διαφορική διάγνωση, πρέπει να γίνει κάποιος ουροδυναμικός έλεγχος. Ας μην το συζητήσουμε τώρα, γιατί το έχω λίγο πιο κάτω, αλλά θα κουβεντιάσουμε και το σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να γίνει ουροδυναμική μελέτη και σε τι μπορεί να μας βοηθήσει. Προτού προχωρήσουμε, θα ήθελα όμως την άποψή σας. Σήμερα βομβαρδιζόμαστε συνεχώς με πληροφορίες για καινούργια φάρμακα τα οποία έρχονται
και είναι στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε ασθενείς με συμπτώματα. Ο συγκεκριμένος άρρωστος παίρνει ταμψουλοσίνη και φιναστερίδη και θέλω και την άποψή σας, ποια είναι η άποψή σας, κατά πόσον θα μπορούσαμε σε αυτόν τον άρρωστο που έχει ερεθιστικά συμπτώματα και ιδιαίτερα νυχτουρία, να προσθέσουμε και ένα αντιχολινεργικό. Ποια είναι η άποψή σας. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε. Θα δοκίμαζα, θα έκανα μια προσπάθεια με αντιχολινεργικά, παρόλο που έχει λίγο μεγάλο προστάτη. Αυτό θέλω να συζητήσουμε. Δηλαδή μπορούμε σε όλους τους ασθενείς να χορηγήσουμε με ευκολία αντιχολινεργικά. Συνήθως σε λίγο μικρότερους προστάτες. Αλλά λίγο μικρότερους. Θα αξίζει ίσως μια προσπάθεια να δούμε πώς θα μπορούσαμε να το βοηθήσουμε συντηρητικά. Κύριε Αδαμάκη. Συγγνώμη. Νομίζω τα δεδομένα που έχουμε τη βιβλιογραφία αναφέρονται σε μικρούς έως μέτριους προστάτες. Με καλοήθη υπερπλασία. Τα δεδομένα λένε ότι σε σχέση με το placebo group δεν υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης επεισοδίων οξείας επίσχεσης σούρων. Άρα είναι ασφαλές να συγχορηγήσουμε αντιχολινεργικά. Και αυτό εξαρτάται βασικά από την απόφαση του ασθενούς. Στο συγκεκριμένο άρρωστο, Γιάννη, ποια είναι η άποψη. Δεν υπάρχουν δεδομένα. Είδες το υπέρηχο ένα μεγάλο μέσο λοβόλ, έχει λάτς 27 και είναι ένας προστάτης γύρω στα 100 γραμμάρια και πάνω. Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν δεδομένα βιβλιογραφικά. Δεν έχουν τολμήσει να κάνουν. Άλλη μια γνώμη για να προχωρήσουμε. Εμπειρική προσέγγιση. Παρακαλώ. Στο συγκεκριμένο πάντοτε ασθενή, επειδή έχει μεγάλο προστάτη και παρουσία μέσου λογού, μάλλον θα απέφευγε κατηγορήγηση αντιχολινεργικών. Και το δεύτερο είναι ότι για μια καλοήθη, καταρχήν, κατάσταση είναι υπερβολικό να φορτωθεί με 3 φάρμακα. Μάλιστα. Πολύ σεβαστή άποψή σας. Τα δεδομένα λοιπόν λένε ότι τα αντιχολινεργικά από τις μελέτες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής αυξάνουν τη λειτουργική χωρητικότητα της κύστης μας κατά 10-24%. Ελαττώνουν τη συχνουρία και την επιτακτικότητα, αλλά φαίνεται μέχρι στιγμής στις μελέτες που έχουν γίνει ότι για την νυχτουρία δεν βοηθούν ιδιαιτέρως τους ασθενείς. Και θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο ότι οι μελέτες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής λένε ότι δεν υπάρχει φόβος για επίσχεση στους ασθενείς εκείνους που έχουν ήπια συμπτωματολογία και όχι ιδιαίτερα μεγάλη απόφραξη. Άρα, η προσωπική μας άποψη δεν είναι απόλυτα ότι έχουμε 100% δίκιο, είναι ότι σε αυτόν τον συγκεκριμένο άρρωστο θα ήμασταν λίγο επιφυλακτικοί να δώσουμε ίσως αντιχολινεργικό με την σκέψη ότι μάλλον έχει ιδιαίτερα, ότι έχει απόφραξη. Σημαντική. Το ερώτημα λοιπόν είναι, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε, έχουμε έναν άρρωστο, παίρνει τα φάρμακα, δεν είναι ευχαριστημένος και αρχίζουμε και σκεφτόμαστε μία πιο επεμβατική θεραπεία. Ποιες είναι οι απόψεις σας για το τι εναλλακτικές λύσεις έχουμε για αυτόν τον άρρωστο. Παρακαλώ. Φίλιππε. Ο συνάδελφος εδώ που δεν έχει μιλήσει. Ένα λεπτό. Για μένα είναι ξεκάθαρα πράγματα. Πιστεύω ότι και λόγω PSA λίγο αυξημένου και λόγω ηλικίας και λόγω μεγέθους προστάτου, ο άνθρωπος αυτός θα οδηγηθεί στο χειρουργείο αργά ή γρήγορα. Δεν μπορεί τώρα. Και θα θέλαμε την άποψή σας. Για μένα, εγώ θα έκανα διακριτική προστατεκτομία. Μάλιστα. Και το βασικό. Και το κριτήριο της επιλογής σας είναι το μέγεθος του. Μέγεθος PSA αυξημένο, το οποίο έχει μεγάλες πιθανότητες να οδηγήσει σε επίσχεση. Okay. Και το νερό της ηλικίας, να απαλλαχθεί και από τα φάρμακα. Μάλιστα. Ωραία. Άλλη άποψη, παρακαλώ. Εγώ νομίζω ότι χωστάμε μία βιοψία. Γιατί έχει κάνει 2 βιοψίες με 8 κομμάτια σε. Ωραία, να το κουβεντιάσουμε τώρα. Δεν έχει, ας είναι πιο κάτω, δεν πειράζει, να το κουβεντιάσουμε. Είναι νέος άνθρωπος. Ποιος είναι ο λόγος, Γιάννη, που λες ότι πρέπει. Έχουμε κάνει 2 βιοψίες από 8 κομμάτια. Δεν έχει κάνει καλές βιοψίες. Δεν έχει κάνει καλές. Έχει ένα εκατοστάρι προστάτη. Μάλιστα. Και έχουν πάρει 4 και 4. Ποιος είναι ο ορισμός της καλής βιοψίας. Είναι ο ορισμός της καλής βιοψίας είναι να έχεις κάνει μια καλή χαρτογράφηση και σε ένα εκατοστάρι προστάτη. Θεωρώ πως τα 4 κομμάτια ανάλογο είναι ως μη γενόμενοι. Μάλιστα. Ανδρέα. Ένας άλλος λόγος που θα συμφωνήσω με τον Γιάννη είναι γιατί για να ρίξεις την πιθανότητά σου, τουλάχιστον βιβλιογραφικά, σε κάτω από το 3% να μην έχεις κακοήθεια σε αυτόν τον άρρωστο, χρειάζεσαι 3 βιοψίες.
Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι οι μελέτες του Τζαβάν λένε ότι σε έναν προστάτη μέτριο σε μέγεθος, μέτριος είναι ίσως μέχρι 80-90, εάν κάνεις δύο βιοψίες από 12 κομμάτια και είναι αρνητικές, οι πιθανότητες να σου ξεφύγει ένας καρκίνος είναι κάτω του 5%. Λίγο πολύ συμφωνούμε. Άρα αυτός έχει κάνει δύο βιοψίες από 8 κομμάτια, 8 και 8, 16. Είναι μεγάλος προστάτης και η άποψη είναι ότι πρέπει να κάνουμε μία βιοψία. Θα συμφωνήσουμε. Συγγνώμη, Γιώργο, πες μου. Όσες θες, άλλο. Έχουμε κάνει δύο βιοψίες σε ένα μεγάλο προστάτη, 100 γραμμάρια και πάνω, που ενδεχομένως να βγάζει παραπάνω PSA, είναι αρνητικές. Κανείς σας σκεφτόταν να κάνει ελεύθερο PSA στον άρρωστο, δεν το χρησιμοποιούσε, ή θα πίνει κατευθείαν στη τρίτη βιοψία? Θα σας βοηθάγει. Ο κ. Μουτζούρης λέει να μετρήσουμε το πηλίκο του ελεύθερου προς το συνολικό πριν αποφασίσουμε εάν θα κάνουμε μία τρίτη βιοψία. Ο λόγος. Παρακαλώ. Θα είχε νόημα εάν ο. Πιστεύω ότι θα είχε νόημα εάν ο ρόλος του free pros total θα ήταν παθογνωμονικός. Αν κάποιος όμως είναι αποφασισμένος έτσι κι αλλιώς να προχωρήσει σε μία βιοψία, θα μπορούσε να το παρακάμψει. Αν στηρίζονταν σε ένα καλό λόγο και έλεγε απομακρύνουμε από τη βιοψία, δεν χρειάζεται επειδή έχω ένα μεγάλο προστάτη, επειδή δεν έχω δακτυλικό έβριμα, τότε πράγματι θα μπορούσε να κάνει το λόγο, αλλά δεν θα προχωρούσε σε μία επαναληπτική βιοψία. Δηλαδή, αν έχει ένα 25-30% free pros total. Δηλαδή, κύριε Μουτζούρη, εσείς αυτό που λέτε είναι ότι εάν μετρήσουμε το λόγο ελεύθερο προσυνολικό PSA και είναι 0,25, δεν θα ζητήσετε τρίτη βιοψία. Ναι, η εντύπωσή μου και η εμπειρία όσο υπάρχει φαίνεται ότι σε μεγάλους προστάτες, αν κάνεις λόγο, πολλές φορές βλέπεις να έχουν πολύ ψηλό. Δηλαδή είναι πάνω από 25-30-35. Με 35% λόγο θα κάνατε ποτέ βιοψία για να πιάσετε αυτό το 3% που ανέφερε ο κ. Κουλαρίγκος στην πιθανότητα. Ωραία. Ο κύριος καθηγητής, ο συνάδελφος, ναι. Παρακαλώ. Ναι. Νομίζω το ότι παίρνει φιναστερίδη αλλοιώνει πολύ την τιμή του PSA. Και θα πρέπει να γίνει μια διακοπή της φιναστερίδης, τουλάχιστον για ένα μήνα. Αυτός είχε πάρει φιναστερίδη τους τελευταίους 6 μήνες, αλλά αν θυμάμαι καλά, έχουμε πει ότι αυτή τη στιγμή δεν παίρνει φιναστερίδη. Αλλά επ' ευκαιρίας, ένα θέμα το οποίο συζητάει και ο Σγκούβαλης λέει παίρνω φιναστερίδη. Συμφωνούμε ότι πρέπει να διακόψουμε τη φιναστερίδη για να μετρήσουμε το PSA. Δεν μπορούμε απλώς να διπλασιάσουμε την τιμή και να έχουμε μια εικόνα. Δεν έχουμε πάντα απόλυτο νούμερο, έτσι. Εντάξει, ωραία. Σε ένα PSA, ωραία. Σε ένα προστάτη 100 γραμμαρίων. Συγγνώμη. Να πω κι εγώ κάτι. Το velocity δεν σας καλύπτει, για να συμφωνήσω με τον κύριο Μακρύ, από διαφορετική μεριά, που είναι σταθερό. Δεν είχε πάρει τότε φιναστερίδη, μετά δεν πήρε τότε φιναστερίδη. Έχει κάνει δύο βιοψίες από 8 κομμάτια η καθεμία. 8 και 8, 16. Η ερώτηση είναι τίμωρη εξής. Είναι επαρκής τα 8 κομμάτια. Γι' αυτό είναι προστάτης όμως υπόθηκε. Πόσα θεωρείτε κομμάτια επαρκή για βιοψίες με τον προστάτη? 12. Υποτίθεται ότι σήμερα όλοι θα συμφωνήσουμε ότι ξεκινάμε από τα 12, αλλά υπάρχουν και πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι σε έναν μεγάλο προστάτη θα πάρουν περισσότερα κομμάτια. Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Επειδή είναι μεγάλος προστάτης, δεν σας προβληματίζει να παίρνουν περισσότερες βιοψίες εκτός από τα 12. Συμφωνούμε. Ωραία. Και απλώς η μία άποψη λοιπόν είναι ότι ακριβώς επειδή είναι λίγα τα κομμάτια, χρειαζόμαστε τρίτη βιοψία. Και απλώς ο κύριος Μουτζούρης έθεσε ένα θέμα ότι πριν αποφασίσω το αν θα κάνω μία τρίτη βιοψία, θα μπορούσαμε να μετρήσουμε τον λόγο ελεύθερο προς συνολικό και ανάλογα με την τιμή αυτού του λόγου να αποφασίσω για το αν θα κάνουμε βιοψία. Θα έλεγα να μην κολλήσουμε άλλο εδώ, γιατί έχει και άλλα πράγματα το περιστατικό και νομίζω ότι εδώ πέρα δεν είναι η απόλυτη αλήθεια. Υπάρχει και η μία η άποψη και η άλλη. Το ερώτημα είναι, ο συνάδελφος είπε ότι προτείνει την διακιστική προστατεκτομή. Ένα ερώτημα είναι, άλλες χειρουργικές τεχνικές που θα μπορούσαν, μιλάμε θεωρητικά αυτή τη στιγμή, που θα μπορούσαν ίσως να βοηθήσουν αυτόν τον ασθενή, σκέφτεται κάποιος άλλος? Παρακαλώ. Γιάννη.
κρίνοντας από τη μορφολογία του προστάτη, που έχει μια πολύ μεγάλη ενδοκιστική προβολή του μέσου λογού, σχεδόν ο περισσότερος προστάτης πάει ενδοκιστικά από ό,τι είδαμε στον υπέρηχο, θα μπορούσε να κάνει μια διουρηθρική προστατεκτομή. Ναι. Έχεις δίκιο στο εξής, ότι είναι λίγο παραπλανητική εικόνα, διότι αυτό ο προστάτης είδαμε, είναι πολύ μεγαλύτερος. Υπέρηχο, ο προστάτης είναι ένας μεγάλος προστάτης. Και θα δεις στο τέλος το τελικό αποτέλεσμα. Θα βοηθούσε η διουρηθρική και στο θέμα της βιοψίας που είπαμε. Γιατί αν είναι κάτι από τη μεταβατική ζώνη και έχουμε ένα τόσο μεγάλο μέσο λοβό που δεν είναι προσβάσιμος με τη διορθική βιοψία εύκολα, θα μπορούσε να βοηθήσει και σε αυτή την κατεύθυνση. Θα έλεγα ότι εδώ θίγεις ένα άλλο πολύ δύσκολο θέμα. Το θέμα του αν πρέπει σε έναν άρρωστο που υποψιάζουμε ότι έχει έναν καρκίνο γιατί έχει ένα ψηλό PSA και αρνητικές βιοψίες, το αν θα προσπαθήσω να διαγνώσω τον καρκίνο με μια χειρουργική τεχνική, νομίζω, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων θα συμφωνήσει ότι δεν είναι ίσως η καλύτερη μέθοδος να κάνω μια διουρηθρική για να διαγνώσω την πιθανότητα να υπάρχει ένας καρκίνος, εάν πραγματικά ψηλιάζομαι ότι μπορεί να υπάρχει ένας καρκίνος, θα ήταν ίσως καλύτερο να κάνω μία τρίτη βιοψία με 25 κομμάτια. Το ερώτημα είναι, εάν το μέγεθος θα καθορίσει τον τύπο της επέμβασης, υπάρχει μεγάλη ενδοκιστική προβολή. Συμφωνώ μαζί σας ότι από τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, είναι εδώ ο διαμαντής που έχει κάνει τη διατριβή του στη θερμοθεραπεία, γιατί νομίζω ότι όταν λέμε ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, στην ουσία μιλάμε για την θερμοθεραπεία Χάιφου, Τούνα και τέτοια, δεν τα συζητάμε. Ήταν υποψήφιος αυτός, κύριε Φλωράτο, για θερμοθεραπεία, με έναν τόσο μεγάλο μέσο λοβό, από την εμπειρία που έχετε. Όχι. Γιατί έχει ενδοκιστικά προβάλλοντα μέσο λοβό, που σημαίνει ότι... Έχει ενδοκιστικά προβάλλοντα μέσο λοβό, που σημαίνει ότι αυτό το κομμάτι του προστάτη δεν θα θερμανθεί όπως πρέπει λόγω της ψήξης από τα ούρα που το περιβάλλουν. Πολύ σωστά, από τα θα ούρα συμφωνήσουμε απόλυτα μαζί σας. Εδώ είναι το θέμα του καρκίνου του προστάτη, το οποίο το θίξαμε. Έρχομαι εδώ στη βιοψία, επειδή το κουβεντιάσαμε, συγγνώμη. Δεν είναι μυστικό. Έρχομαι εδώ στην βιοψία, στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε μία τρίτη βιοψία. Ο θεράπων γιατρός έκρινε ότι έχει να κάνει με έναν νέο ασθενή. Είναι πολύ σημαντικό, πρωτού προχωρήσω σε κάποια επέμβαση, να βεβαιωθώ όσο μπορεί κανείς να βεβαιωθεί. Έκανε μία καινούργια βιοψία. Το μέγεθος του προστάτη ήταν αρνητική η βιοψία και με το διορθικό υπέρηχο το οποίο έγινε, τελικά μετρήθηκε ότι ο προστάτης ήταν πολύ μεγαλύτερος από αυτό το οποίο περιμέναμε. Ήταν 185 γραμμένα και γι' αυτό, κύριε Ζούμπο, είπα ότι μάλλον η διουρηθρική δεν θα ήταν ίσως η καλύτερη λύση. Εδώ βλέπετε αριστερά εικόνες από την κυστεοσκόπηση. Ένα ερώτημα είναι, χρειάζεται η κυστεοσκόπηση? Παρακαλώ, κύριε Συνάδελφε. Πολύ σωστή η παρατήρησή σας, αλλά επειδή είχαν γίνει αλλού, δεν είχαμε τα στοιχεία στα χέρια μας. Ένα ερώτημα λοιπόν είναι, χρειάζεται να κάνουμε κυστεοσκόπηση ή μάλλον σε ποιες περιπτώσεις, ποιος από εσάς κάνει κυστεοσκόπηση σε έναν άρρωστο που πρόκειται να τον χειρουργήσει και για ποιο λόγο? Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, εσείς που σηκώσατε το χέρι. Ποιος? Ναι. Όταν υπάρχει αμφιβολία για το αποτέλεσμα του υπερήχου και δαχτυλική, αν έχω ένα άρρωστο που δεν έχει προβολή δαχτυλικά, ψηλαφάμε άβλακα και ο υπερήχος μας δίνει μεγάλο όγκο, μεγάλο μέγεθος, θα ήθελα να τον δω ενδοσκοπικά, να πάρω μια εικόνα. Μια σκέψη είναι αυτή, μάλιστα. Παρακαλώ. Το δεύτερο, νομίζω, και δεν το λέω για το περιστατικό το δικό σας, είναι ότι όταν δεν είναι εμφανής η συσχέτιση μεταξύ όγκου προστάτης και συμπτωματικών αποφρακτικού τύπου συμπτωμάτων, μπορεί να θεωρήσουμε ότι μπορεί να υπάρχει και κάποιο στένωμα. Μάλιστα. Οπότε δεν θέλουμε να βρεθούμε. Πολύ σωστά. Ειδικά αν ο άρρωστος μας πει ότι από το ιστορικό του ότι έχει περάσει πολλές φλεγμονές, θα θέλαμε ίσως να δούμε το αν υπάρχει κάποιο στένωμα στην ουρήθρα. Εδώ πάντως δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Και ερχόμαστε στο κατά πόσον σε έναν τέτοιον άρρωστο θα έπρεπε να κάνουμε ουροδυναμική ή όχι. Εμείς κάναμε ουροδυναμική, θα το κουβεντιάσουμε πολύ γρήγορα, να μην σταθούμε τώρα να συζητήσουμε τι είναι ουροδυναμική και για ποιο λόγο. Αλλά το ερώτημα είναι σε ποιες περιπτώσεις, κατά την άποψή σας, θα αισθανθείτε καλύτερα και μεγαλύτερη ασφάλεια πριν προχωρήσετε σε μια χειρουργική επέμβαση και θα ζητήσετε ουροδυναμική εξέταση σε έναν άρρωστο. Παρακαλώ, κύριε Πτωχέ. Πίσω είναι ο συνάδελφος. Σε κάθε περίπτωση, αν ο ασθενής ήταν νευρολογικός ασθενής.
Εάν έχει λοιπόν νευρολογικά προβλήματα, άλλες περιπτώσεις που κατά την άποψή σας θα... Σε άλλη περίπτωση, σε νεαρότερη ακόμη ηλικία, ας πούμε ήταν 50, 52, 49... Πολύ σωστά, ένας ασθενής έντονα... Όπου δεν συνάδουν τα ευρήματά μας τα περιχολογικά, δηλαδή το μέγεθος του προστάτου με την συμπτωματολογία από το κατώτερο πυρηνικό. Και νομίζω το βασικό μήνυμα είναι, και αυτό υπάρχει και στα guidelines, ότι ο πλήρης ουροδυναμικός έλεγχος αναμφισβήτητα δεν είναι από τις εξετάσεις οι οποίες είναι υποχρεωτικές στους ασθενείς. Εδώ έγινε ουροδυναμική μελέτη και απλώς να τονίσω ότι σε αυτόν τον άρρωστο βλέπουμε ότι εδώ στα 170 ml έκανε έναν σπασμό, μία υπερανταναγκλαστική δραστηριότητα σε εκείνο το σημείο, σφίχτηκε για να μην χάσει τα ούρα, αλλά μόλις χαλάρωσε, βλέπετε πάνω στην κόκκινη γραμμή, για να δω, συγγνώμη, το, για να μην κάνω το λάθος, λέει ο κ. Χατζηχρήστου, είχε μία μικρή απώλεια ουρών. Τέλος πάντων, η ουσία δεν είναι ποια είναι ακριβώς τα ευρήματα, πάντως σε αυτόν τον άρρωστο έγινε ουροδυναμική και βρέθηκε ότι έχει και κάποιο πρόβλημα στην λειτουργία του εξωστήρατο. Και εφόσον κάναμε την ουροδυναμική, αποδείξαμε τελικά ότι ο άρρωστος αυτός είναι έντονα αποφρακτικός, είναι η καμπύλη Σέιφερ που είναι στο 6, δηλαδή μετράμε ποια είναι η μέγιστη πίεση στη φάση που έχει το Q-Max και τελικά αποδείξαμε ότι αυτός ο άρρωστος ότι είναι αποφρακτικός. Μία επιπλέον εξέταση που αναμφισβήτητα δεν χρειάζεται σε όλους τους ασθενείς και πολύ σπάνια γίνεται, να κάνουμε και μία κύστεο ουρυθρογραφία που βλέπουμε την απόφραξη στο επίπεδο της ουρύθρας. Άρα με την ουροδυναμική διάγνωση έχουμε ένα ασθενή ο οποίος έχει βαθμού 6 κατά Σέιφερ υποκυστικό κόλλημα και τύπου 3 υπερανταναγκλαστικό εξωστήρα με απόφραξη. Και το ερώτημα είναι λίγο πιο συγκεκριμένο. Εάν τελικά κάνουμε ουροδυναμική σε κάποιον άρρωστο που έχουμε ορισμένες αμφιβολίες, σε τι πληροφορίες μπορεί να μας δώσει? Και απλώς, πολύ απλά να πούμε ότι θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι στους ασθενείς εκείνους οι οποίοι έχουν όλη αυτή τη συμπτωματολογία, στα 2/3 των περιπτώσεων υπάρχει αποφρακτική υπερτροφία, αλλά να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ασθενών που έχουν πρόβλημα με τον εξωστήρα τους και ότι η διαφορική διάγνωση γίνεται μόνο με την ουροδυναμική. Και αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι εάν ο ασθενής μας κάνει την ερώτηση, γιατρέ, τελικά με αυτήν την επέμβαση την οποία θα μου κάνεις, όποια είναι αυτή, θα είμαι καλά μετά? Έχοντας κάνει ουροδυναμική και έχοντας αποδείξει ότι υπάρχει απόφραξη, μπορείτε με βεβαιότητα που φτάνει το 90% να διαβεβαιώσετε τον άρρωστό σας ότι θα είναι καλά μετά την επέμβαση. Συμφωνούμε λοιπόν με τον συνάδελφο ο οποίος πρότεινε για αυτόν τον μεγάλο προστάτη μία διακιστική προστατεκτομή. Αυτό ήταν το παρασκεύασμα. Και ένα μικρό σχόλιο για τις καινούργιες αυτές τεχνικές. Για το Holmium υπάρχει εμπειρία στη Γερμανία και στην Αυστραλία και μάλιστα πριν από ένα μήνα δημοσιεύτηκαν και στο European Urology follow-up 6 ετών για μεγάλους προστάτες άνω των 100 γραμμαρίων για το Holmium με το Lumenis. Και η απάντηση ήταν ότι με follow-up 6 ετών τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά, άρα νομίζω ότι σήμερα ένας τέτοιος ασθενής, εάν βρεθεί σε ένα κέντρο που έχουν μεγάλη εμπειρία με το HOLEP, είμαι σίγουρος ότι πολλοί γιατροί θα δοκιμάσουν να κάνουν αυτή την επέμβαση. Για το PVP δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα για μακρά παρακολούθηση. Υπάρχουν πάλι ορισμένα κέντρα τα οποία υπάρχει ένας Ισπανός συνάδελφος ο οποίος χειρουργεί όλους τους προστάτες, αλλά αναμφισβήτητα θέλει το καινούριο μηχάνημα. Αλλά αναμφισβήτητα νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε σε ένα τέτοιο άρρωστο ορθώς έγινε η διακιστική προστατεκτομή. Και 2 χρόνια μετά βλέπουμε το αποτέλεσμα. Η ροή είναι μια καλή ροή, έχει ένα ψηλό Q-Max. Στη διάρκεια της ημέρας ουρεί κάθε 3 με 5 ώρες, σηκώνεται μία φορά τη νύχτα και δεν παραπονείται για επιτακτικότητα, έχει φυσιολογική στήση και οργασμό και δεν τον ενοχλεί η παλίνδρομη εξπερμάτισης που περιμένουμε να υπάρχει σε έναν άρρωστο που έχει ένα τόσο μεγάλο προστάτη
και ο οποίος έχει κάνει διακιστική προστατεκτομή. Υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο για αυτό το περιστατικό? Παρακαλώ, κύριε Πρωθυπουργέ. Λιγάκι χωρίς να θέλω να σας εγκαταστήσω δύο έτσι ψιλομικρά σενάρια. Κάνοντας την ουρθροσκόπηση που κάναμε, ενώ έχουμε αποφασίσει όλοι στο μυαλό μας για κάτι ανοιχτό και μεγάλο, δηλαδή μια διακριστική προστατεκτομή, βρίσκουμε ένα θύλωμα ενός εκατοστού ευρείας βάσεως. Αν θα μας αλλάξει αυτό το σενάριο της επέμβασης. Και δεύτερο, στην ερώτηση του ασθενούς, γιατρέ, όταν θα γίνω καλά και λοιπά, θα φύγουν τα συμπτώματα αυτά, τα οποία κυρίως τον βασανίζουν. Εμείς, για να είμαστε μέσα, σε πόσο χρονικό διάστημα περιμένουμε από την πείρα μας να πέσουν όλα αυτά τα λάτς σε κάποια αποδεκτά επίπεδα όπως τελικά έγιναν? Σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, σε 2 χρόνια, τι θα το απαντήσουμε? Η απάντηση, η προσωπική δική μου απάντηση, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη των άλλων συναδέλφων, είναι ότι όταν θα δω σε έναν άρρωστο που τον έχω προγραμματίσει να του κάνω κάποια επέμβαση στον προστάτη για καλοήθη υπερτροφία και θα βρω ένα θύλωμα, δεν θα προχωρήσω στην επέμβαση του προστάτη. Θα προτιμήσω να τελειώσω, ειδικά μου είπατε, ένα θύλωμα με ευρεία βάση, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να είναι ένα επικίνδυνο θύλωμα. Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει πρώτα να αφαιρέσουμε το θύλωμα, να προχωρήσουμε στη διάγνωση, να δούμε ποια ήταν, να κάνουμε τη θεραπεία μας και μετά να προχωρήσουμε σε επέμβαση. Έχω δει σαν ειδικευόμενος έναν άρρωστο στον οποίο είχε συμβεί αυτό το πράγμα και είχε γεμίσει, έγινε διουρηθρική μαζί με θύλωμα και όταν τον είδαμε εμείς, όλη η κήτη ήταν γεμάτη με ένα θύλωμα. Διονύση. Αμέσως θα απαντήσω. Νομίζω πως αυτό το πράγμα που είπατε, κύριε Λιβιζάτο, όμως, νομίζω πως αυτό που είπατε, κύριε Λιβιζάτο, έρχεται σε μια αντίθεση με μια πρόσφατη δημοσίευση. Γιάννη Αδωμάκης είναι εδώ. Γιατί το είχαμε παρουσιάσει και σε μια βιβλιογραφική ενημέρωση, ότι έχει αποδειχθεί ότι η ταυτόχρονη διουρηθρική εκτομή προστατικού αδενώματος και διουρηθρική αφαίρεση κάποιων επιφανειακότατων και συγκεκριμένων όγκων κύστεως δεν είναι αντένδειξη. Το να αφαιρέσουμε όμως... Εδώ ο κύριος Πτωχός είπε για ένα θύλωμα με ευρεία βάση. Εδώ διαφοροποιείται σαφέστατα η ιστορία, αλλά απλά και μόνο κάνω την παρέμβαση... Ναι, αν είναι ένα μικρούλι θυλωματάκι που κρέμεται από ένα λεπτό μίσχο... Έχουμε το δικαίωμα. Μια και πήρα τώρα το... Και αν κάνεις ανοιχτή προστατεκτομή, γιατί πρόκειται για ανοιχτή προστατεκτομή εδώ. Για ανοιχτή προστατεκτομή πρόκειται. Είπαμε ότι στη διάρκεια της κυστεοσκόπησης αυτό το πράγμα φάνηκε. Αν το βρούμε στη διάρκεια της διακριστικής προστατεκτομής, τα πράγματα έχουν την πατήσαμε. Αλλά εντάξει. Διονύση, θες να απαντήσεις και στο δεύτερο ερώτημα από ό,τι κατάλαβα? Όχι. Το δεύτερο ερώτημα είναι αυτά τα συμπτώματα μετά τη διακριστική προστατεκτομή. Δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν ξέρω. Η απάντησή μου είναι ότι δεν μπορώ να απαντήσω στον άρρωστο ότι μετά τη διακριστική στους 6 μήνες θα έχουν εξαφανιστεί όλα τα συμπτώματα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει... Εγώ μπορώ να πω το τι λέω συνήθως στους αρρώστους μου. Ότι η πλήρης αποκατάσταση της ούρησής σας θα πάρει τουλάχιστον 1 τρίμηνο. Ούτε κι εγώ. Απλώς σκέφτομαι μήπως... Για να αποφύγω την κρίνια στο ενδιάμεσο. Ο χρόνος ύπαρξης των ΛΑΤΣ είναι σημαντικός παράγοντας στην απομάκρυνσή τους. Δηλαδή, αν τα έχει 6 χρόνια ή αν τα έχει 2 χρόνια. Ναι. Δεν ξέρω ούτε και εγώ την απάντηση, απλώς ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σας. Πάντως, έχουμε κάτι που μπορούμε να πούμε σε αυτό. Ο κ. Μουτζούρης έχει μια απάντηση, αλλά να δώσουμε πρώτα τον λόγο στον συνάδελφο και αμέσως μετά ο κ. Μουτζούρης. Όχι, εντάξει. Αναγνώστης λέγομαι από Χαλκίδα. Παρακαλώ. Επειδή δεν θα ήθελα να φύγω ενδεχομένως με λάθος μήνυμα για τον τόπο μου, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Σε έναν ασθενή που έχει 6 PSA, θα τον υποβάλουμε 3 φορές σε βιοψία προστάτου, ανεξαρτήτως μεγέθους του προστατικού αδενώματος, ανεξαρτήτως του δακτυλικού ευρήματος, ανεξαρτήτως του PSA βελόσιτο, όπως είπε ο κ. Μελέκος, ανεξαρτήτως του free PSA προς total PSA. Επειδή εγώ τον ασθενή αυτό ενδεχομένως δεν έχω υποβάλει σε καμία βιοψία προστάτου, εάν το free PSA προς το total PSA ήταν πάνω από 0,25 και όχι 3 φορές σε βιοψία, θα ήθελα παρακαλώ να μου δώσετε το μήνυμα με το οποίο θα αποχωρήσω από εδώ. Να απαντήσω στο εξής. Νομίζω ότι δεν υπάρχει απόλυτη απάντηση στο ερώτημά σας. Εάν αυτή τη συζήτηση την κάνουμε και ο καθένας πει την άποψή του, με επιχειρήματα μπορεί να πει ο καθένας ό,τι θέλει. Νομίζω ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να επιλέξει το πόσες βιοψίες θα κάνει. Ο κ. Μουτζούρης είπε ότι αντί να κάνω τρίτη βιοψία θα κοιτάξω τον λόγο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να του πούμε ότι έχει δίκιο ή άδικο. Το να μην κάνετε καμία βιοψία όμως σε έναν άρρωστο ο οποίος είναι νέος και αποφασίζετε να του κάνετε μία επέμβαση για καλοήθη υπερτροφία του προστάτη,
προσωπική μου άποψη είναι ότι θα ήθελα μία βιοψία πριν κάνω διακιστική προστατεκτομή σε έναν άνδρα που είναι νέος, προτού του κάνω την διακιστική. Παρακαλώ. Θα ήθελα να πω ότι τι θα έκανα εγώ από την αρχή. Νομίζω ότι ήταν λάθος οι 8 βιοψίες καταρχήν. Θα έκανα μία βιοψία και 24. Ναι, αλλά επειδή στην καθημέρα πράξη μας έρχονται ασθενείς, ναι, συμφωνώ, που έχουν κάνει 6, okay, που έχουν κάνει λίγες βιοψίες. Συμφωνώ. Θα έκανα, εγώ λέω, μία και πολλές λήψεις. Και okay, μετά τη διακιστική. Και μετά όσο αφορά το ερώτημα για τα συμπτώματα, δεν θα τον άφηνα έτσι. Αν συνέχιζε μετά από λίγο καιρό με τα συμπτώματα της συχνουρίας και της νυχτουρίας, θα του προσέθετα αντιχολινεργικό. Πολύ σωστά. Και βέβαια θα τον είχα ενημερώσει ότι πολλές φορές μπορεί να κάνει. Και έχετε απόλυτα δίκιο. Έχοντας αφαιρέσει βέβαια τον προστάτη που πλέον οι πιθανότητες να φοβηθούμε ότι θα κάνει κάποια επίσκεψη μειώνονται, θα μπορούσε κάλλιστα κανείς να δώσει ένα φάρμακο. Νομίζω να προχωρήσουμε, κύριε Μουτζούρη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν ανεβαίνει πολύ το κόστος με όλες αυτές τις εξετάσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Ανεβαίνει πολύ το κόστος και γι' αυτό σας είπα ότι δεν σημαίνει ότι πρέπει σε κάθε άρρωστο πριν κάνει μια διακιστική. Και είναι ξεκάθαρες και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε ουροδυναμική σε όλους τους ασθενείς. Θα επιλέξουμε να κάνουμε ουροδυναμική σε μια συγκεκριμένη ομάδα ασθενών και μπορούμε να επιλέξουμε κάποιες από αυτές τις εξετάσεις. Εδώ η ουροδυναμική, ο λόγος για τον οποίο έγινε εδώ η ουροδυναμική είναι ο εξής. Ότι όπως είδατε είναι ένας νέος άρρωστος ο οποίος έχει σαφώς αποφρακτική ροή, αλλά ο όγκος των αποβαλλόμενων ούρων σε κάθε ούρηση είναι μικρός. Άρα υπάρχει η υπόνοια ότι μπορεί να υπάρχει μία ατονία του εξωστήρα. Αυτός, συγγνώμη, έχει μέσο λοβό, αναμφισβήτητα, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έχει μέσο λοβό μπορεί να κάνω διαφορική διάγνωση μεταξύ του υποκυστικού κολλήματος και της ατονίας του εξωστήρα μόνο από το υπέρηχο. Νομίζω ότι εάν κάποιος φοβάται ότι μπορεί να είναι σε αυτό το μικρό ποσοστό, το 15% που είπαμε, ότι ο καλύτερος τρόπος για να πληροφορηθεί το αν ο ασθενής του ανήκει σε αυτή την ομάδα είναι η ουροδυναμική και δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα με κάποια άλλη εξέταση. Παρακαλώ, κύριε Γιαννάκη. Ήθελα λίγο να σταθώ πράγματι σε αυτό που είπε ο συνάδελφος του περιστατικού με το νεόπλασμα, με την ευρεία βάση, αν ήταν σε αυτό τον άρρωστο. Θα μας αλλάξει καθόλου τα πλάνα της χειρουργικής τεχνικής? Θα προτιμούσε δηλαδή κάποιος να κάνει μια διορυθμική καταρχήν του νεοπλάσματος και αφού πάρει όλο το grading και το staining κτλ. Θα προτιμούσε να το κάνει έστω και επανειλημμένες διορυθρικές για να βγάλει ένα μέρος του προστάτου και σπαραμείνει κάποιο μέρος του, ή θα προχωρούσε σε μια ανοιχτή προστατεκτομή? Εννοείται μετά τη θεραπεία. Μετά τη θεραπεία του νεοπλάσματος. Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε ακόμα δηλαδή κανείς να κάνει μια ανοιχτή προστατεκτομή, έστω και αν πάρει βιοψίες και στο σκοπικά πρώτα από την κύση του ότι είναι ελεύθερος νεοπλασίας έστω ή δυσπλασίας, ή θα προτιμήσει τις επαναλόμενες διορυθρικές? Νομίζω ότι αυτό δεν υπάρχει και κάθαρη απάντηση. Εάν ο ουρολόγος, ο οποίος έχει αυτό το περιστατικό, αισθάνεται ότι μπορεί να αντιμετωπίσει διορυθρικά, έστω και σε δύο sessions, αυτόν τον ασθενή, ίσως θα ήταν προτιμότερο να μην ανοίξει την κύστη για να αποκλείσει έστω και το μικρό ενδεχόμενο σε εκείνη τη φάση να κάνει κάποια διασπορά. Είναι μια λογική σκέψη. Εγώ θα έλεγα να προχωρήσουμε λίγο.